Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Για κορυφαία διαδικασία ανεξαρτήτως συγκυρίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς όπως είπε αποτελεί την αναθεώρηση των ίδιων των κανόνων της πολιτικής αντιπαράθεσης του ίδιου του πλαισίου εντός του οποίου κινείται η πολιτική. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως το τελευταίο μεγάλο θέμα που αγγίζει η πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι το θέμα της κοινωνικής προστασίας, της ενίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι το περιθώριο των 2 μηνών που δίνει η κυβέρνηση δεν είναι επαρκής χρόνος για να ακουστούν όλες οι απόψεις και οι θέσεις των βουλευτών και των κομμάτων. Με τις ομιλίες των εισηγητών και των βουλευτών των κομμάτων άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημεία τριβής, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 3 για τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους και η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Στο σύνολο τους οι προτάσεις αφορούν τα δικαιώματα όλων, τη χώρα γενικά, τη δημοκρατία γενικά. Εν υπάρχουν μάλιστα, θα τις διακρίνετε, και προτάσεις που διακινδυνεύουν ακόμη και κόστος ψήφων προκειμένου να υπηρετηθούν διαχρονικές αξίες του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Το κέντρο βάρους λοιπόν αυτής της πρότασης αναθεώρησης είναι οπωσδήποτε η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία αντιλαμβάνεται τη συνταγματική αναθεώρηση με όρους οι οποίοι υπαγορεύονται από τις ανάγκες των καιρών. Με όρους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα πραγματικά προβλήματα και όχι τα πρόσκαιρα προβλήματα τα κομματικά. Και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καμία υποκρισία. Ή θα μετατοπίσουμε το κέντρο ενδιαφέροντος αυτού του διαβήματος στον άνθρωπο, στον πολίτη, ή θα χάσουμε ακόμη μια ευκαιρία. Η κυβέρνηση ξεπερνά με ημίμετρα υπερόριμους εξυγχρονισμούς που έχουν γίνει εδώ και αιώνες σε άλλες χώρες, όπως ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Ακόμη και την απλή αναλογική, που φυσικά τη θέλετε για άλλους λόγους, την φέρνετε κολοβή, αφού δίνεται τη δυνατότητα διανομής του 10% των εδρών, δηλαδή 30 έδρες, όχι με αναλογικό τρόπο, αλλά προφανώς ως μπόνους στο εκάστοτε πρώτο κόμμα. Προτείνουμε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου οι απόδημοι Έλληνες στις χώρες όπου διαμένουν, να θεσμοθετηθεί με νόμο και η εκλογή των μισών βουλευτών της επικρατείας, των 6 δηλαδή από τους 12, το πλήθος των οποίων να προέρχεται από την ημογένεια. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέση μας είναι η απευθείας εκλογή του από τον λαό, ενώ θα προτείνουμε και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του, χωρίς όμως το πολίτευμά μας να μεταβληθεί σε προεδρική δημοκρατία. Αν η συζήτηση γίνει για να τονίσουμε τις διαφορές μας και όχι για να τις λιάνουμε, θα συγκρουστούμε άγωνα. Αν η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση γίνει με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές και όχι στις επόμενες γενιές, θα οπισθοχωρήσουμε. Η θρησκευτική ουδετερότητα δημιουργεί πραγματικά και νομικά ερωτήματα που προβληματίζουν και αφορούν τη συνοχή του Συντάγματος και την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων κράτους και εκκλησίας. Η προσφυγή για εκλογή Προέδρου στον ελληνικό λαό δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή από εμάς, αφού παραγνωρίζει την ιδιότητα του εκλογικού σώματος ως το ανώτατο οργάνου του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Είμαι αισιόδοξος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθεί τις θέσεις και τα στοιχεία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία το μέτρο της περικοπής των συντάξεων είναι αχρίαστο ως προς την επίτευξη του στόχου του 3,5%, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε χθες ότι η λογική των ψευδών ειδήσεων, των fake news πλέον, έχει καταστεί μια καθημερινότητα με την οποία πρέπει να βρισκόμαστε αντιμέτωποι και εμείς, αλλά φυσικά και εσείς οι δημοσιογράφοι. Χθες η Εφημερίδα Τα Νέα δημοσίευσε μια ανύπαρκτη είδηση, μια είδηση η οποία πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω πώς προέκυψε, προφανώς με
με πολιτική σκοπιμότητα θέλουν να εκτιμήσουν και η οποία διαψεύστηκε πανηγυρικά και κατηγορηματικά από το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ότι δηλαδή δήθεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, λες και η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ότι θα εφαρμοστούν οι περικοπές για μεσαίες και υψηλές συντάξεις. Πρόκειται για ανύπαρκτη είδηση, πρόκειται για πλήρως ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βεβαίως επιβεβαιώνεται και από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Σόλτς. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για τις, μάλλον την συζήτηση η οποία διεξάγεται για τις περικοπές των συντάξεων, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χθες, δηλαδή αναμένουμε την εισήγηση της Κομισιόν σε σχέση με τον ελληνικό προϋπολογισμό, ο οποίος εξετάζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Είμαι αισιόδοξος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθεί τις θέσεις και τα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία το συγκεκριμένο μέτρο είναι αχρίαστο ως προς την επίτευξη του στόχου του 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εκεί βρισκόμαστε. Ούτως ή άλλως η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης έχει γίνει σαφής και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και την τελική αισιόδοξη και θετική έκβαση στη συγκεκριμένη συζήτηση. Εφόσον γίνουν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης του ελληνικού προϋπολογισμού, όπως και όλων των υπολείπων προϋπολογισμών, βλέπετε τι γίνεται τώρα με την Ιταλία, η οποία δεν βρισκόταν ποτέ σε μνημόνιο, γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ της Κομισιόν και της Ιταλίας για τον Ιταλικό προϋπολογισμό. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το σενάριο της ελληνικής κυβέρνησης, δεν θα μιλάμε για αναβολή αλλά για κατάργηση του μέτρου. Δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι υπάρχει πιθανότητα, όπως διαβάζουμε σήμερα σε δημοσιεύματα εφημερίδων, οι αντιδράσεις αυτές να ενέχουν πολιτική σκοπιμότητα. Αν το πολιτικό προσωπικό ή συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στα εσωτερικά της Εκκλησίας, αυτό θα ήταν πραγματικά επιβλαβές για την ίδια την αυτονομία της ελληνικής Εκκλησίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση την οποία έχουν καταθέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι όπως σε όλες τις περιπτώσεις όταν υπάρχει ένας προθετικός συμβιβασμός αλλά ταυτόχρονα και μια τομή σε οποιοδήποτε πεδίο του επιστητού, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι διαφωνούν, θέλουν να υποστηρίξουν ή να διαιωνίσουν το status quo. Αυτό είναι δεδομένο στις περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και δομές, θεσμοί που, για να το πούμε απλά, ξεβολεύονται. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει όλοι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία να εξετάσουν αυτή την πρόταση, η οποία στην πραγματικότητα επιλύει μια σειρά από χρόνιες διενέξεις, από επιλύει και δίνει τέλος σε ιστορικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με την εκκλησιαστική περιουσία αλλά και την ιστοδοσία του πλοίου, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να γίνει αποδεκτή τόσο από την Εκκλησία όσο και από τα πολιτικά κόμματα και φυσικά από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς κάτι τέτοιο είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησε σήμερα η ΑΔΕΔΗ, αλλά στη Δράμα η κινητοποίηση ήταν πολύ υποτονική και δεν συμμετείχαν οι εργαζόμενοι, παρά μόνο μέλη των διοικήσεων της δύναμής της. Με αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, την κατάργηση του έμφυα, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, η ΑΔΕΔΗ και το νομαρχιακό της τμήμα προχώρησαν σήμερα σε μια άκρος όμως υποτονική και με ελάχιστη συμμετοχή απεργιακή διαμαρτυρία στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που κήρυξε για σήμερα η ΑΔΕΔΗ. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, υπολογισμό της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη, νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα έρει της αδικίας και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων.
να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλύστευση του εισοδήματός μας, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του έμφυα, μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα κενά στην παιδεία, υγεία, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, κατάργηση της ελαστικής ενοικιαζόμενης και εκπεριτροπής εργασίας, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Σε ξεχωριστή διαδήλωση συμμετείχε το ΠΑΜΕ, το οποίο εκπρόσωποι του καταδίκασαν τη διχαστική, όπως επισήμαναν, συμπεριφορά τόσο της ΑΔΔΗ όσο και της ΓΕΣΕΕ. Από την πλευρά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ, ο Μάριος Αμανατίδης, αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή, επέκρινε τις ηγεσίες της ΑΔΔΗ αλλά και της ΓΕΣΕΕ για τη δημιουργία διχαστικού πλαισίου και την διαφορετική κινητοποίηση όλων των φορέων που είχε ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή των εργαζομένων. Παράλληλα, τόνισε πως οι σημερινές κινητοποιήσεις θα δώσουν τη σκυτάλη στην πανεργατική απεργία στις 28 του Νοέμβρη και στη δραστηριότητα που συνεχίζεται καθημερινά για την προετοιμασία και την επιτυχία της από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που προτάσουν το σύνθημα «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων». Και απεργούμε σήμερα ενάντια στην πολιτική των μνημονίων, ενάντια στην πολιτική που λέει ότι έχουμε βγει στο ξέφωτο και ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να ταινίζουμε, ας πούμε, με το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ενώ βρίσκονται σε ισχύ ακόμα όλοι οι αντεργατικοί, όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί αυτά τα 8-9 χρόνια των μνημονίων και είναι σε ισχύ χωρίς να έχει πάρθει κανένας τίποτα νόμος πίσω. Άρα δεν είμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή. Ισχύουν όλοι οι νόμοι και άρα είμαστε σε ένα μεταμνημονιακό μνημόνιο το οποίο συνεχίζει την ίδια πολιτική που χάραξαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τώρα με συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα είδαμε και πάλι διαφορετικές κινητοποιήσεις. Δεν υπάρχει ενότητα? Εμείς πάντα αναζητούμε την ενότητα, αλλά την ενότητα πάνω σε αιτήματα τα οποία συσπυρώνουν τους εργαζόμενους, συσπυρώνουν τις πραγματικές τους ανάγκες και όχι τις ανάγκες της εργοδοσίας και της αστικής τάξης. Εμείς αναζητούμε την ενότητα με βάση τις ανάγκες τις πραγματικές των εργατών. Ενότητα επίσης θα μπορούσε να γίνει με βάση το αίτημα που προϋπήρχε στις 8 του Νοέμβρη και θα μπορούσε και η ΑΔΔΗ να προκηρύξει την απεργία στις 8. Την προκήρυξε στις 14, εμείς ακολουθήσαμε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να έχουμε ενιαία τα αιτήματα από τα κάτω, να μπορέσουμε να προωθήσουμε και με τη συνένεση της ΑΔΔΗ εφόσον το έβαλε στις 14. Συνεχίστηκε όμως η απεργοσπαστική τακτική και της ΓΕΣΕΕ, η οποία έβαλε για τις 28 του μηνός την απεργία και έτσι βλέπουμε πολλές φορές το ότι ο κόσμος, ας πούμε, να έχει και την εντύπωση το ότι ο καθένας προσπαθεί, ας πούμε, να διαφυλάξει το μαντρί του, ενώ δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά τα αιτήματα, είναι διαφορετικό το πλαίσιο πάλης και προσπαθούμε με βάση το πλαίσιο πάλης που έχουν πραγματικά οι εργαζόμενοι ανάγκη, μόνιμη και σταθερή δουλειά, κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων για να μπορέσουμε να βγούμε στο πραγματικό ξέφωτο για την εργατική τάξη. Σε κατάσταση λειτουργίας αυτόματου πιλότου έχει περιέλθει εδώ και καιρό η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, υπογραμμίζει ως διαπίστωση των μεγάλων προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν σε όλα τα επίπεδα οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μεγάλα προβλήματα και υψηλή υποστελέχωση διαπιστώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν ούτε τα χρειώδη και τα απολύτως απαραίτητα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους όσοι προσλήφθηκαν τώρα στο πλαίσιο των 8 μήνων, αναφέροντας 38 παράδειγμα για την κατάσταση της διαχείρισης των πεπαλαιωμένων αρχείων στην περιοχή του Δημοσίου ΚΤΕΟΥ. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας, Στέργιος Ηλιόπουλος, τονίζει χαρακτηριστικά, απαντώντας και στο σχετικό ερώτημα της τηλεόρασης του ΣΤΑΡ, πως την άμεση ευθύνη για την κατάσταση του αυτόματου πιλότου, στην οποία έχει περιέλθει η Αντιπεριφέρεια Δράμας, έχει αποκλειστικά η Περιφερειακή Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πέρα από τη μεγάλη υποστελέχωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, πάνω από 40% σε σχέση με το προηγούμενο προσωπικό που υπήρχε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Τον τελευταίο καιρό λειτουργούμε με ένα αυτόματο πιλότο στην περιφέρεια. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα ώστε να πάνε να κάνουν έλεγχο οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Αυτό σημαίνει ότι κακές υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά και ακόμα και τα άτομα που πήραμε αυτή τη στιγμή με τα 8 μήνα ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά τα οποία τα έχουμε πάρει, έχουν μπει μέσα σε αρχεία, τα οποία δεν έχουν και τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Και αναγκαστήκαμε σήμερα, κάναμε ένα διοικητικό συμβούλιο και είπαμε ότι θα βγάλουμε λεφτά από το Ταμείο του Συλλόγου να αγοράσουμε οι ίδιοι τα μέσα ατομικής προστασίας. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι ντροπή πραγματική και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές στη διοίκηση ότι πρέπει να αλλάξει και αυτή η νοοτροπία και πρέπει να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των υπαλλήλων, γιατί τα προβλήματα των υπαλλήλων έχουν άμεση ανταπόκριση και στα προβλήματα των πολιτών. Έχουμε καταγράψει τα προβλήματα, έχουμε πει τι γίνεται πάνω στο ΚΤΕΟ, ότι πρέπει οι υπηρεσίες να γυρίσουν εδώ στην πόλη για να σταματήσει ο κόσμος να πηγαίνει, έρχεται και να δίνει έξτρα χρήματα, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούνε καθόλου. Ελπίζω και ευελπιστώ πάλι με την αλλαγή των εκλογών που θα γίνουν στην περιφέρεια να αλλάξουν νοοτροπία και το καινούργιο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Ιλιόπουλε, ποια είναι τα μέσα που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί? Κοιτάξτε, αν θα πάτε αυτή τη στιγμή πάνω στο ΚΤΕΟ και θα δείτε ότι τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στο αρχείο, είχατε πάρει εικόνες από το αρχείο, αν θυμάστε, η κατάσταση στην απελπισία, θα δείτε ότι δουλεύουν χωρίς τα γάντια, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτε. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρήματα, δεν υπάρχουν κωδικοί, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Και να έχουμε πει εδώ και καιρό ότι δεν έχουμε αυτοκίνητα να πάμε να κάνουμε ελέγχους. Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη γι' αυτό? Δεν είναι θέμα υπηρεσίας. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης να ασχοληθεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι θέμα υπηρεσίας. Το ψάρι πάντοτε βρωμάει από το κεφάλι, κυρία. Ποιος είναι υπεύθυνος? Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιφερειακή ενότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια περιφερειακή αρχή. Η περιφερειακή αρχή είναι υπεύθυνη. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Ας βρουν ποιος θέλει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία. Να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ και καιρό, κάθε μέρα χαλάει και από ένας υπολογιστής. Υπάρχουν υπάλληλοι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν υπολογιστές για να δουλέψουν. Οι υπολογιστές είναι δεκαετίας και θα έπρεπε να ανανεώνονται ανά κάποιους καιρούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Όσο και να θέλουμε να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ξεκινάς να ανοίξεις τον υπολογιστή σου στις 8 η ώρα το πρωί και μπορείς να δουλέψεις στις 11. Δεν μπορεί να βγει έτσι η δουλειά. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και οι πολίτες έχουν δίκιο που φωνάζουν. Τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε σε τοπικό επίπεδο ο υποψήφιος δήμαρχος Δράμας με την παράταξη Project Drama 2020 Αλέξανδρος Τσιαμπούσης. Είμαστε μια παράταξη καθαρά ανεξάρτητη, χωρίς δεσμεύσεις και μόνος γνώμονάς μας είναι η ανάπτυξη του Δήμου, τόνισε. Ναι, εμείς είμαστε από τις παρατάξεις που υπήρχαμε το 2014, θα είμαστε και το 2019. Δεν υπάρχει φυσικά κανένας δρόμος επιστροφής για εμάς, διότι η παράταξή μας βασίζεται στους ανθρώπους που την αποτελούν και δεν βασίζεται σε αυτούς που θέλουν από πίσω να στηρίξουν κομματικές παρατάξεις ή κομματικές υποψηφιότητες, είτε υποψηφιότητες που να βασίζονται σε άλλα κέντρα, βουλευτές, υπουργούς, επιμελητήρια κτλ. Είμαστε μία παράταξη που απευθύνεται στην κοινωνία της Δράμας και από αυτήν την κοινωνία θα προέρχονται και οι υποψήφοι μας και νομίζω ότι αυτό θα το αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί πλέον έχουμε περάσει σε μία άλλη περίοδο τοπικής αυτοδιοίκησης που ο κόσμος θέλει καθαρά αυτοδιοικητικές προτάσεις και όχι προτάσεις που από πίσω τους να έχουν ό,τι δεσμεύσεις τέλος πάντων επιλέγουν να βάζουν από πίσω τους. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι κομματικές υποψηφιότητες κρύβουν κομματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις γενικότερες? Αυτό που λέω εγώ πάντοτε είναι ότι το να δηλώνει κάποιος ανεξάρτητος σημαίνει ότι δεν έχει καμία απολύτως δέσμευση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να έρθει να του τραβήξει το αυτί για κάτι που είπε, για κάτι που έκανε. Δεν μπορεί κανένας να έρθει να του τραβήξει το αυτί και να τον κάνει πίσω σε μια τυχόν εκδήλωση πρόθεσης υποψηφιότητας. Αυτά είναι ξεκάθαρα για μας και δεν είναι και διαπραγματεύσιμα, γιατί έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε βάσει του καταστατικού μας. Το καταστατικό μας λέει στο άρθρο 1 κιόλας ότι οι αρχές μας λένε ότι δεν δεχόμαστε ούτε επιζητούμε στηρίξεις και χρήματα από κόμματα. Σαφώς και εκτιμούμε και σεβόμαστε την παρουσία των κομμάτων και γι' αυτό το λόγο φυσικά στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα κάνει η παράταξη με φορείς φυσικά θα είναι και οι τοπικές επιτροπές νομαρχιακές των κομμάτων που βρίσκονται στην Βουλή. Αυτό είναι δεδομένο
Και μέσα από αυτές τις συζητήσεις ενδεχομένως να βγουν και κάποια πολύ σοβαρά συμπεράσματα για το πώς λειτουργούν όλοι και πώς σκέφτονται την αυτοδιοίκηση την επόμενη μέρα. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι αυτό το ανεξάρτητο από τη μία, το οποίο έχει γίνει και λίγο μόδα, κύριε Τσιαπούση, λένε κάποιοι φυσικά ότι οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόμματα πλέον είναι του 25, τα μεγάλα κόμματα, 25-27%, παλιά ήταν 47%, έπαιρνε στη Δράμα Νέα Δημοκρατία 55%. Αν δεν σε έδινε τη στήριξη το χρήσμα, τελείωνες πολιτικά. Τώρα είναι πιο αδύναμο το πολιτικό σύστημα και ιδίως τα δύο μεγάλα κόμματα, τα πρώην μεγάλα, και ναι, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχε ποτέ παράδοση στην αυτοδιοίκηση, πρέπει να πούμε, αλλά και το ΠΑΣΟΚ είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Τώρα εσείς σαν Τσιαπούσης δεν θέλετε στήριξη πάντως. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να ζητήσετε εσείς στήριξη και να είναι ανεξάρτητη παράταξη. Εντάξει, τα ακούμε και αυτά τελευταία, ότι θα πάρουν στήριξη στα πρόσωπα και όχι παρατάξεις. Είναι αστεία φυσικά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι πρώτα απ' όλα ότι εγώ δεν μιλάω ως Τσιαμπούσης. Εγώ μιλάω ως μια παράταξη. Είναι το Project Drama 2020. Και το τι θα ήθελα ή το τι θα επιθυμούσα εγώ δεν έχει καμία απολύτως σημασία όταν από πίσω υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που συναποφασίζουμε για το πώς κινούμαστε. Προφανώς και εγώ ως και ιδρυτής αυτής της παράταξης είμαι της άποψης ότι στην αυτοδιοίκηση δεν χωράνε πλέον οι κομματικές στηρίξεις ή τα κομματικά χρήσματα. Φυσικά δεν καθόλου διαφωνώ μαζί σας ότι είναι και σημείο των καιρών. Παλιότερα και να ήθελες να κάνεις κάτι ανεξάρτητο, όταν ήξερες ότι απέναντί σου έχεις παντοδύναμα κόμματα του 35-40% όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το σκεφτόσουν και δεν μπορούσες να το κάνεις. Σήμερα με τον νόμο να βοηθάει, βλέπετε ότι έχουμε πολλές υποψηφιότητες, τουλάχιστον σε πρόθεση. Θα δούμε πόσες από αυτές θα καταλήξουν πραγματικές υποψηφιότητες. Αλλά υπάρχει και η διαφορά του να υπήρχες σε αυτό το πεδίο, να το έζησες, να έμαθες μέσα στην αυτοδιοίκηση, όπως μάθαμε εμείς αυτά τα 4 χρόνια που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και άλλο να ξεκινάς σήμερα. Ο κόσμος, ξέρετε, καταλαβαίνει και το ακούω έξω, ότι τώρα όλοι ενδιαφέρονται να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για βλέποντας την επόμενη μέρα, το να πάρουν δηλαδή κάποια θέση. Αυτό είναι άσχημο για την αυτοδιοίκηση. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Για έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού κατηγόρησε τον Δήμαρχο η αντιπολίτευση. Φεύγομαι ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έκανα περισσότερα από όσα μου παρήχαν οι αντικειμενικές δυνατότητες, απάντησε ο Δήμαρχος κύριος Πετρίδης. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 11.502.734 ευρώ. Εισηγούμενος στο θέμα, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης σημείωσε πως το επόμενο 12μηνο θα συνεχίσει να λειτουργεί ο Δήμος, παρόλο που κάποια από τα έργα θα ολοκληρώσει η επόμενη διοίκηση. Με το τεχνικό πρόγραμμα να έχει συνταχθεί με βάση τις ανάγκες, αλλά και τις αντικειμενικές δυνατότητες να υποστηριχθούν τα έργα. Έρχεται λοιπόν να κολλήσει δίπλα στην ανάπλαση της Τσανατρίου, που είναι ο κύριος Καρίσκος. Τη θεωρούμε αυτονόητη? Κάποιοι τόλμησαν να πούν και να πούν ότι αργεί το έργο. Να θυμηθούμε τι έγινε 30 χρόνια με την Τσανάκη. Να θυμηθούμε ότι ήταν ένα κτίριο το οποίο ήταν έτοιμο να κατερρεύσει όταν ξεκινήσαμε τη θητεία αυτή. Να θυμηθούμε ότι δεν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις και δεν υπήρχε καν κυριότητα και δυνατότητα του Δήμου να παρέμβει στο κτίριο αυτό. Τα θεωρούμε αυτονόητα τώρα. Και μιλάμε κιόλας του καθυστερείου Πετρίδης, ο οποίος είναι υποψήφιος και το ετοίμασε και το ακούσαμε και αυτό να το έχει προεκλογικά για τις επόμενες εκλογές. Δυστυχώς και αυτοί που το είπαν ατύχησαν σε αυτή τη μανδύα, σε αυτή την πρόληψη. Λοιπόν, είναι μικρό το έργο αυτό. Είναι μικρή η ανάπλαση η οποία θα γίνει και γίνει, όχι θα γίνει, ξεκίνησε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στο κομμάτι του παλιού ιστορικού κέντρου της Κομοτηνής από την Τζανάκλειο μέχρι το Ιμαρέτα. Ναι, το τεχνικό πρόγραμμα είναι αυτό το οποίο συντάσσεται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την περίοδο κάθε χρόνο. Αυτό το οποίο αναπτύξαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ότι το τεχνικό πρόγραμμα ουσιαστικά τι είναι? Είναι η αποτύπωση των αναγκών που υπάρχουν και η δυνατότητα, η εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών μέσα από συγκεκριμένα έργα και δράσεις, με βάση βέβαια και τις δυνατότητες οικονομικές που παρέχονται και που υπάρχουν.
αυτό που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και προκύπτει από το τεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα προκύψει και από τον προϋπολογισμό που θα ακολουθήσει, είναι ότι σε ένα καθεστώς δραματικά μειωμένων χρηματοδοτήσεων από την κεντρική κυβέρνηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Κομοτηνής, έχοντας δημιουργήσει ένα σημαντικό αποθεματικό μετά την εξυγίαση των οικονομικών του, μπορεί και πολλαπλασιάζει τα κονδύλια τα οποία μπορούν να διατεθούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων του. Και είπα προηγουμένως ότι με μια συνολική κρατική χρηματοδότηση που σε ετήσια βάση είναι περίπου στο 1.600.000, το δικό μας τεχνικό πρόγραμμα σε αυτή την κατηγορία των έργων αγγίζει και ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια, συμπληρώνοντας σε αυτό το 1.600 πολλαπλάσια χρήματα από το αποθεματικό που έχουμε δημιουργήσει. Επίσης, στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και σημαντικά έργα από συγχρηματοδοτούμενα έργα, το γνωστό ΕΣΠΑ, τα οποία είναι και αυτά στοχευμένα, δεδομένου ότι το τεχνικό προσωπικό του Δήμου, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι ελάχιστο σε σχέση με αντίστοιχους Δήμους της περιφέρειάς μας. Ωστόσο, είναι στοχευμένα τα έργα από τα οποία, στα οποία κατευθυνόμαστε με βάση χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές, έτσι ώστε να έχουμε μια προστιθέμενη αξία. Η Τσανάκλειος, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, η ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Βυζαντινό Τείχος, όλα αυτά είναι έργα τα οποία γίνονται μέσα από συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ. Στο κλείσιμο αυτής της προσπάθειας θα έχει αναπλαστεί με εξασφαλισμένες σήμερα χρηματοδοτήσεις το σύνολο του κέντρου της πόλης μας. Κάτι το οποίο είχε δεκαετίες να γίνει. Προφανώς, όπως είπα και μέσα και στην κριτική που υπήρξε από την αντιπολίτευση, προφανώς και οι ανάγκες που υπάρχουν είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κάθε φορά ένα τεχνικό πρόγραμμα, ειδικά σε περίοδο οικονομικής χρήσης, καλείται να καλύψει. Ωστόσο, αντί να μεμψημυρούμε σε σχέση με την έλλειψη των κρατικών χρηματοδοτήσεων, εμείς έχουμε επιλέξει τον δύσκολο δρόμο του να εξασφαλίζουμε ένα αποθεματικό με τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών, έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε τελικά για έργα στην πόλη και στα χωριά μας να είναι ανεξάρτητα από αυτήν την μειωμένη κρατική χρηματοδότηση. Κριτική στο πρόγραμμα έκανε η Φελίνα Καζάκου, επικεφαλής της παράταξης «Εμείς η πόλη», τονίζοντας πως πρόκειται για ακόμα μια φορά αντιγραφή των προηγούμενων τεχνικών προγραμμάτων. Η Ελένη Λαυτσή, επικεφαλής της πολιτικής ανατροπής, σημείωσε πως το πρόγραμμα δεν απαντά στις ανάγκες του Δήμου με βάση τις ανάγκες των πολιτών, τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ειδικές παρατηρήσεις έκανε ο Κώστας Καραΐσκος από την παράταξη του Σπάρτακου για το πρόγραμμα, ζητώντας μέρημνα και παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Από τη μεριά του, ο Νίκος Φακερίδης της Λαϊκής Εισπύρωσης σημείωσε πως η κουβέντα για το τεχνικό πρόγραμμα γίνεται στη σκιά της αντιδραστικής μεταρρύθμισης του Κλισθένη. Έρχεται σήμερα προς ψήφιση το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019, στο οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνεται κάποιος απολογισμός του έργου πραγματικά που ψηφίσαμε για το 2018. Δηλαδή ψηφίσαμε έναν προϋπολογισμό τεχνικού προγράμματος για έργα τα οποία προγραμματίσαμε να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2018, χωρίς στο τεχνικό πρόγραμμα που ήρθε σήμερα προς ψήφιση να αναλύεται τι πραγματικά, ποια από αυτά τα έργα έχουν ολοκληρωθεί, σε ποια πορεία βρίσκονται ή εν πάση περιπτώσει τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Οπότε καλούμαστε πλέον σήμερα να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό τεχνικού προγράμματος, χωρίς να έχουμε εικόνα, να σχεδιάσουμε δηλαδή, να προγραμματίσουμε για το 2019, στον αέρα ουσιαστικά, χωρίς να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, χωρίς να ακολουθείται από μια εισήγηση, χωρίς να γίνεται μια διαβούλευση με τους πολίτες και κυρίως πραγματικά με τις τοπικές επιτροπές, με τους προέδρους των τοπικών επιτροπών, οι οποίοι έχουν εικόνα για το τι συμβαίνει στους οικισμούς και στις συνοικίες του Δήμου. Πραγματικά δεν μας μεταφέρθηκε μια τέτοια εικόνα, δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο Δήμος, αν έχει επαφή, αν τους έχει συμβουλευτεί. Εμείς πραγματικά δεν έχουμε μια τέτοια αντίληψη, δεν μας έχει δημορφωθεί μια τέτοια αντίληψη. Νομίζουμε ότι είναι φτωχότερος των απαιτήσεων και των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής στο τεχνικό πρόγραμμα αυτό που έρχεται σήμερα προς ψήφιση, αν και υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια χρηματοδότηση, η ΣΑΤΑ δηλαδή είναι αυξημένη και ακολουθεί και το πρόγραμμα, χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρωτόκολλο Φιλόδημος, το οποίο πραγματικά, για να πάρουμε παράδειγμα για τα σχολικά κτίρια, τα διδακτήρια, δίνει ένα πολύ σημαντικό ποσό, γύρω στα 400.000 ευρώ φέτος. Επίσης δίνει για τις παιδικές χαρές άλλες 240.000 ευρώ. Συν τους ιδιούς πόρους, συν τη ΣΑΤΑ, νομίζω υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία σήμερα πραγματικά και για τις παιδικές χαρές, ώστε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η εικόνα του Δήμου Κομοτηνής και να καλυφθούν κάποια πάγια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία.
Υπάρχουν βέβαια, αυτό βέβαια πρέπει και η διοίκηση του Δήμου να έχει ιεραρχήσει τις ανάγκες αυτής της περιοχής κατά τέτοιο τρόπο πραγματικά ώστε να καλύψει προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν. Εμείς δεν το βλέπουμε στο τεχνικό πρόγραμμα αυτό που υπάρχει. Πραγματικά βλέπουμε μια επανάληψη μελετών. Εμείς τα πέντε βαδίζουμε στον πέμπτο χρόνο πλέον που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό και πραγματικά δεν λέω υπερβολές αν σας πω ότι οι πρώτες τρεις σελίδες του τεχνικού προγράμματος που αφορούν τις μελέτες είναι επαναλαμβανόμενες από το 15, 16, 17 και 18. Θέλω να πω ότι πριν από ένα μήνα περίπου θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της παιδικής χαράς αμαία που λείπει από την Κομωτινή και αυτό με την εισήγηση της κυρίας Μποζατζή που είναι η νέα μας Δημοτική Σύμβουλος. Έγινε μια συνάντηση του Δημάρχου με συλλόγους ΑΜΕΑ, οπότε θέλαμε να μάθουμε σήμερα τι έγινε και όντως μας είπαν ότι θα αναζητηθεί μια λύση με την υπάρχουσα παιδική χαρά, η οποία βρίσκεται στο ειδικό σχολείο. Προσωρινά ενδεχομένως αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει, ωστόσο επειδή απουσιάζει γενικότερα μια παιδική χαρά από την συνοικία ολόκληρη της Ρέμβης και βορειοανατολικότερα αυτής, προτείναμε ένα συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο μάθαμε ότι είναι κοινόχρηστο και ότι τίθεται ο Δήμος εκεί, το έχει στο σχεδιασμό του για παιδική χαρά. Ο Δήμαρχος είπε ότι θα το κοιτάξει και ελπίζουμε να δρομολογηθεί η κατασκευή της στο επόμενο διάστημα. Εθαρρυντικά τα μηνύματα, πρόκειται δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας. Θα το σπρώξουμε κι εμείς όσο μπορούμε, γιατί αν τα αφήνουμε απλά στις καλές προθέσεις των διοικούντων δεν είναι αρκετό. Ένα από τα θέματα, μάλλον ένα και μοναδικό θέμα στην ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κομωτινής ήταν και ο προϋπολογισμός του Δήμου. Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Κοιτάξτε, για τον προϋπολογισμό τα πράγματα είναι δεδομένα. Υπάρχει μια οικονομική στενότητα στα πάντα της χώρας. Οπότε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Δήμος με το πλεόνασμα που φαίνεται ότι έχει συσσωρεύσει τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνοντας και παλιά χρέη, έχει μια δυνατότητα επιπλέον. Τώρα, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, καταλαβαίνετε ότι η διοίκηση είναι αυτή η οποία ξέρει προτεραιότητες και λεπτομέρειες. Εμείς ως αντιπολίτευση προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ως Σπάρτακος ιδίως δεν θέλουμε γενικές κριτικές που δεν λένε στο τέλος τίποτε, αλλά θέτουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Σχολιάσαμε ότι είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα πλαίσια της πολιτικής, να πούμε, και των πόρων που διαθέτει η κεντρική εξουσία στο Δήμο, που είναι καθυλωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να θυμηθούμε ότι 60% μειώθηκαν οι πόροι προς τους Δήμους τα χρόνια της κρίσης. Λοιπόν, άρα επομένως είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός κατ' επέκταση, ο οποίος δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των Δημοτών, δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των Δημοτών. Με αυτή την έννοια τον καταψηφίσαμε, άσχετα αν περιέχονται μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα ιδιαίτερα έργα, τα οποία δεν έχει κανείς καμιά αντίρρηση να γίνουν φυσικά, ούτε και οι δημότες έχουν τέτοια αντίρρηση. Όμως, συντάσσοντας ένα τέτοιο τεχνικό πρόγραμμα και ένα τέτοιο προϋπολογισμό, δηλαδή αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε, τότε περνάμε στον κόσμο αυτή τη λογική του να δέχεται το μικρότερο κακό. Δηλαδή, να μην διεκδικεί σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του, όπως κατά τη γνώμη μας πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε και τον προϋπολογισμό. Στις εξελίξεις στον τουριστικό τομέα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναφέρεται ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης. Μίλησε για τις δράσεις που συμμετέχει η περιφέρεια και δηλώνει αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση και το 2019 στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Την προηγούμενη εβδομάδα η περιφέρειά μας συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως, στην World Travel Market στο Λονδίνο, από τις 5 μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου. Η παρουσία της περιφέρειας ήταν επιβεβλημένη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βρετανία είναι η δεύτερη σε επισκεψιμότητα χώρα για την περιφέρειά μας όσον αφορά τις αεροπορικές αφίξεις. Το θετικό ήταν ότι στο περίπτερο της περιφέρειας υπήρχε ο Δήμος Καβάλας, υπήρχε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας, πάρα πολλοί τουριστικοί πράκτορες από την Θάσο, αλλά και από τα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης. Τα μηνύματα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσο αφορά τις προκρατήσεις. Έχουμε μια αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2017 για όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα για την περιφέρεια μας δείχνει ότι έχει μια δυναμική. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε επαφές με μεγάλα τουριστικά γραφεία, με tour operator από την Βρετανία, αλλά και από την Ολλανδία, από την Πολωνία και από τις σκανδιναβικές χώρες. Επομένως, δείχνει ότι το 2019 θα είναι μια καλή τουριστική
φανταστική χρονιά. Από εκεί πέρα όμως δεν χρειάζεται φυσικασμός. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία με όλους τους φορείς, γιατί έχουμε το τουριστικό comeback της Τουρκίας, αλλά και των χωρών της Βόρειας Αφρικής, όπως την Αίγυπτο, την Τινησία και την Αλγερία, λόγω της παύσης τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και το επερχόμενο Brexit στην Βρετανία, το Μάρτιο του 2019, που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους Βρετανούς τουρίστες, όχι μόνο για την περιφέρειά μας και για τη χώρα μας, αλλά και γενικότερα για όλες τις χώρες της Μεσογείου, όπως την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και την Ελλάδα, γιατί με το Brexit θα υπάρξει ένα θέμα όσον αφορά τη ισοτιμία της αγγλικής λίρας με το ευρώ. Από εκεί πέρα, γι' αυτό λέω, πρέπει να συνεργαστούμε με τα επιμελητήρια, με τις ενώσεις ξενοδόχων, αλλά και με τους Δήμους, ώστε η περιφέρεια μας, όπως το 2018 έκλεισε τουριστικά με θετικό πρόσημο, αυτή η ανωδική πορεία στα τουριστικά δεδομένα να συνεχίσει και το 2019. Ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης κατέθεσε εκ νέου επίκαιρη ερώτηση για τη δημιουργία του τμήματος βραχίας νοσηλείας ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Η επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό αναφέρει: τον ερχόμενο Ιανουάριο συμπληρώνονται 4 έτη διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο πολιτικός αυτός χρόνος που έχει παρέλθει παρίσταται ικανός προκειμένου καλόπιστα να ελεγχθούν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας σε επίπεδο νομού Δράμας. Παρά τις φιλότιμες, πρέπει να ομολογήσω, προσπάθειες, τουλάχιστον σε επίπεδο υποσχέσεων, δυστυχώς απτά αποτελέσματα δεν έχουμε μέχρι σήμερα δει. Το νοσοκομείο, ως μου διαρκώς μου καταγγέλλεται, υπολειτουργεί με τις πρωτοφανείς ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του. Ανεξαρτήτως τούτου, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου και κάποιες θετικές κινήσεις που έγιναν, δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοθεί η υπόσχεση για λειτουργία αυτοτελούς τμήματος βραχίας νοσηλείας χημειοθεραπειών προς ανακούφιση των ταλαιπωρημένων ογκολογικών ασθενών, ένα αίτημα που ομόθυμα υποστηρίζει η δραμηνή κοινωνία και το οποίο θα αντιμετωπιζόταν. Στον αγώνα ζωής που δίνουν οι συμπολίτες μας, στον οποίο και πρωτοστατεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Δράμας, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας και από τα σχετικά δημοσιεύματα, αναμένουμε όλοι άμεσα λύσεις εκ μέρους του Υπουργείου, ως δεσμευτήκατε, και κατά τη σχετική επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε πριν 14 μήνες, 14/9 του 2017, για τη σύσταση Β' παθολογικής κλινικής με θέσεις παθολόγων, ογκολόγων που να μπορούν να σηκώσουν το προαναφερθέν βάρος, όπως συμβαίνει σε πολλές κλινικές δευτεροβάθμιων νοσοκομείων της χώρας. Εν όψη των παραπάνω, ερωτά ο βουλευτής δράμας κ. Κυριαζίδης τον Υπουργό, ποια τα σχέδια της κυβέρνησης για το νοσοκομείο της Δράμας, θα ενεργηθούν οι απαιτούμενες προσλήψεις και πότε, σχετικά με το θέμα των καρκινοπαθών του νομού, πότε θα υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημα για τη λειτουργία της αναγκαίας μονάδας τμήματος προς αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών και πραγματοποίηση χημειοθεραπειών. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία χρειάζεται ένα νέο πολιτικό αφήγημα να ξεκολλήσει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τις συντηρητικές πολιτικές. Να εκφράσει ξανά τα στρώματα που ανήκουν στο δικό μας χώρο, δήλωσε ο γραμματέας του Κινάλ, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλώς ή κακώς, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το πρόβλημα των χαμηλών εκλογικών ποσοστών. Το ζήτημα όμως μπαίνει στο πώς επιλέγουμε να το λύσουμε. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα χτίζοντας σοσιαλδημοκράτες και κάνοντας μεταγραφές από άλλους πολιτικούς χώρους, ανθρώπους που απλά τυχαίνει να είναι στην κυβέρνηση κάποιας χώρας. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Τσίπρα. Και το λέω ακριβώς γιατί σοσιαλδημοκράτης δεν γίνεσαι απλά επειδή αυτό προσδιορίζεσαι. Δεν γίνεσαι επειδή εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας είναι τα τελευταία 3,5 χρόνια στην κυβέρνηση. Η πολιτική επιλογή του είναι να συγκυβερνήσει με τον κύριο Καμένο, ως επιλογή και όχι ως ανάγκη. Η πολιτική του επιλογή είναι να εφαρμόσει δόγματα του λαϊκισμού, του τυχοδιοκτησμού, της δημαγωγίας, των καθεστωτικών παρεμβάσεων στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαιοσύνη, την αποθέωση του κρατισμού, την υπερφορολόγηση των παραγωγικών δυνάμεων. Και όλη αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό μάλιστα και με μια αντιπολιτευτική ρητορική μέσα στη κρίση που δίχασε τους Έλληνες, τους έδωσε μια ψεύτικη ελπίδα για έναν άλλο δρόμο. Τώρα ο ίδιος μας είπε, υποτίθεται ότι είχε καθαρό μυαλό και μας έσωσε από αυτόν τον δρόμο που ο ίδιος μας είπε ότι υπήρχε, δημιουργεί μια αντίφαση που καμία σχέση δεν έχει ούτε με τον προοδευτικό χώρο, ούτε με τη σοσιαλδημοκρατία. Είμαι ξεκάθαρα και το απευθύνουμε σε όλους τους τόνους. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία σήμερα χρειάζεται ένα νέο πολιτικό αφήγημα.
να ξεκολλήσει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τις δυτικές πολιτικές, να βρει το δικό της αφήγημα που θα κουμπίσει τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, να εκφράσει ξανά τα στρώματα που ανήκουν στο δικό μας πολιτικό χώρο. Και ακριβώς αυτό και έτσι μόνο θα μπορέσει να βρει τη λύση για την εκλογική και κοινωνική της απήχηση. Και ακριβώς αυτή την επιλογή έχουμε κάνει και ως κίνημα αλλαγής εδώ στην Ελλάδα. Να μπορέσουμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες λύσεις, κοστολογημένες, με ρεαλιστικά δεδομένα, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την προοπτική ακριβώς για τα στρώματα και τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που θέλουμε να εκφράσουμε. Για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Αυτό ήταν το σύνθημά μας και χθες. Και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τέτοια που μας έδειξε ότι αυτό το αφήγημα το χρειάζεται ο κόσμος. Χρειάζεται προοπτική για την επόμενη μέρα. Είμαστε οι πρώτοι που φέραμε πρόταση νόμου για την κατάργηση της διάταξης για την περικοπή συντάξεων από 1η-1η του 2019. Ναι, είναι αληθές. Ο κύριος Τσίπρας δεν την ψήφισε ούτε με βαριά καρδιά, ούτε με ελαφριά καρδιά και ακόμα το θέμα σέρνεται. Αν λοιπόν έχουμε ανακτήσει τη χαμένη μας εθνική κυριαρχία σε οικονομικό επίπεδο, όπως ευαγγελίζονται με την καθαρή έξοδο, να πάρουν την πρόταση που είναι έτοιμη, να την ψηφίσουν και να αφήσουμε τα παραμύθια για το τι γίνεται με τους Ευρωπαίους, μας το δίνουν ή δεν μας το δίνουν. Δεύτερον, σήμερα το πρωί, για κακή τύχη του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, καταθέσαμε μία πρόταση νόμου στη Βουλή. Αν δεν την καταθέσαμε λόγω της ώρας, θα την καταθέσουμε εντός των επόμενων λίγων λεπτών, ας πούμε. Ναι. Η οποία η πρότασή μας, πρόταση νόμου, ακριβώς περιλαμβάνει το δικό μας, ένα μέρος μάλλον του δικού μας σχεδίου με βάση τα υφιστάμενα δημοσιονομικά δεδομένα. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές, όχι απλά να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι ακριβώς όλα τα μέτρα εκείνα που θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορέσουν να ανακουφιστούν αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο μέσα στην κρίση. Ζητάμε λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα, είτε με βαριά είτε με ελαφριά καρδιά, να ψηφίσει ένα-ένα τα μέτρα της πρότασης νόμου που σήμερα ήδη καταθέσαμε και να αφήσουμε φέτε τις ιστορίες. Πολύ ωραία τα λέμε στα λόγια. Στην πράξη όμως αποδεικνύεται το ποιος πραγματικά υλοποιεί μια πολιτική προς όφελος των μη προνομιούχων και εκείνων που το έχουν περισσότερο ανάγκη και όχι στα λόγια το ποιος λέει τα πολύ ωραία με τα συνθήματα και τα διχαστικά χωρίς να κάνει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι μέτρα μέσα στα δημοσιονομικά όρια, γιατί το δικό μας πλαίσιο πολιτικής που καταθέτουμε στο ελληνικό λαό για μετά τις εκλογές περιλαμβάνει και ένα δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργήσουμε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και με βάση αυτά θα διανύουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η προοπτική οικονομική εξέλιξη και αύξηση του ΑΕΠ, ακόμη και με τα εφιστάμενα δημοσιονομικά μεγέθη που δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τα ψηφίσουμε. Mm-hmm. Το ποσό που θα διαθέσει ο Δήμος Προσοτζάνης για την ανακαίνιση του Δημαρχείου αλλά και των κοινοτικών καταστημάτων, όπως και την ενίσχυση της ενεργειακής τους απόδοσης, θα διατεθεί από το Ταμείο του Δήμου και ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. Στην ανακαίνιση του Δημαρχιακού Μεγάλου της Προσοτσάνης αλλά και της συντήρησης των δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο της προχωράει η Δημοτική Αρχή της Προσοτσάνης, ενώ τα κοινοτικά καταστήματα στα οποία θα γίνουν τα έργα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, μεταξύ αυτών και του Δημαρχιακού Καταστήματος, γίνονται από ίδιους πόρους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αντιδήμαρχος της Προσοτσάνης, Μιχάλης Ηλιάδης. Ξεκίνησε αυτή τη βδομάδα εν ώψη του χειμώνα. Αυτό είχαμε προβλέψει όμως από πέρσι. Αγοράσαμε το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, δηλαδή το Λέβητα, τον καυστήρα κτλ. Και αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε και η συντήρηση του κτηρίου, δηλαδή η αλλαγή των κουφωμάτων, η συντήρηση και η μόνωση της σκεπής. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι είναι μια μεγάλη δημοπρασία που συμπεριλαμβάνει και το κοινοτικό κατάστημα της Προσοτσάνης, αν θέλετε το Δημαρχείο της Προσοτσάνης. Η δημοπρασία αυτή περιλαμβάνει το κοινοτικό κατάστημα της περιχώρας. Είναι συντήρηση των δημοτικών κτηρίων, έτσι λέγεται ο τίτλος, ο χαρακτηριστικός τίτλος, ο διακριτικός, όπου είναι το κοινοτικό καταστήμα Μαυρολεύκης, το κοινοτικό Αργυρούπολης και η Προσοτσάνη και επίσης είναι περιχώρας Μαυρολεύκης, Αργυρούπολης και Προσοτσάνης. Πραγματικά τα τοπικά καταστήματα αυτά είναι πολύ παλιά. Άλλωστε τα κουφώματα είναι ξύλινα, νομίζω ότι το 80 έγινε το Δημαρχείο αυτό και τα υπόλοιπα καταστήματα επίσης είναι πολύ παλιά. Πάμε σε αλλαγή, το είχαμε μελετήσει, το είχαμε προβλέψει. Πήγαμε σε αλλαγή Λέβητα στο κατάστημα της Προσοτσάνης, στο Δημαρχείο. Τώρα πάμε σε αλλαγή κουφωμάτων, μόνωσης από τη σκεπή
Και γενικότερα χρειάζεται μια συντήρηση και επισκευή το κτίριο, αλλά όχι μόνο, όπως είπαμε, της Προσοτζάνης και της Μαυρολεύκης, της Περιχώρας και της Αργυροπόλεως. Μέσω ποιου προγράμματος είναι? Από ιδίου σπόρους είναι, από ιδίου σπόρους είναι. Μια δημοπρασία την οποία την περιμέναμε, υλοποιήθηκε, περιμένουμε τον εργολάβο να ξεκινήσει. Βεβαίως δεν θα σας κρύβω ότι περιμέναμε ένα μήνα νωρίτερα να συμβεί αυτό. Δυστυχώς ο εργολάβος ζήτησε μια μικρή παράταση, την πήρε και ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Το κόστος του όλου έργου? Αν θυμάμαι καλά, ξεπερνά τις 90.000. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του διαβήτη που τιμάται σήμερα 14 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Διαβητικών Ομουδράμας διοργάνωσε δωρεάν μετρήσεις σακχάρου για τους πολίτες της περιοχής στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Δράμας με μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντριών νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου από το Σύλλογο Διαβητικών του Νομού στον πρώτο όροφο του Διοικητηρίου με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του διαβήτη. Είμαι εθελοντρία νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όποτε μας χρειάζεται και όπου χρειάζεται βοήθεια, είμαστε παρόν. Όπως και σήμερα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά. Παγκόσμια ημέρα του ζαχαρώδη διαβήτη. Ναι. Έρχεται κόσμο. Ναι, ναι, έχουμε προσέλευση και όλες αυτές τις μέρες έχουμε κάνει πολλές δράσεις οργανωμένο από την κυρία Πόλη, την πρόεδρο του διαβητολογικού, και όποτε με χρειάζεται είμαι παρόν. Όπως και όλο το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού. Ναι, όχι μόνο εγώ φυσικά, όλο το παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο τοπικό τμήμα δράμας. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την ανταπόκριση του κόσμου, εμφανίστηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών, Πόλη Τωρούνογλου, επισημένοντας πως η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους ερευνητές που ανακάλυψαν την ινσουλίνη. Σήμερα είμαστε στο χώρο του Διοικητηρίου για την Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη, θέλοντας να τιμήσουμε τους γιατρούς που έχουν εφεύρει την ινσουλίνη. Γενικά, όλος ο μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στον Διαβήτη. Οι επισκέψεις του Συλλόγου είναι συχνές σε όλα τα καπή του νομού και της πόλης μας φυσικά για ενημέρωση και μετρήση ζαχάρου αίματος. Η σημερινή ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα, αφιερώνεται η φετινή χρονιά και του χρόνου στην οικογένεια. Πόσο δύσκολα είναι να αντιμετωπίσει η οικογένεια όταν έχει άτομο με ζαχαρώδη διαβήτη και όταν υπάρχουν στην οικογένεια παιδιά. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, με την ενημέρωση, να δώσουμε τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές στις οικογένειες, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του ζαχαρώδη διαβήτη. Νοσούν είναι 420 εκατομμύρια νοσούν σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλασμός μεγάλος και έχουμε 4 εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά. Στην Ομοσπονδία μας είμαστε 27 σύλλογοι, και είμαστε όλοι ενεργοί, όπως είναι ενεργός και ο Σύλλογος της Δράμας. Το λέω αυτό με πλήρη γνώση, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και η δραστηριότητα της Ομοσπονδίας μας είναι μεγάλης, διαρκής. Ό,τι έχουμε καταφέρει είναι μέσω του αγώνα. Εδώ και από το 2015 κατορθώσαμε να βάλουμε νοσηλευτή, σχολικό νοσηλευτή σε όλα τα σχολεία. Φέτος, τώρα είναι η τρίτη περίοδος και περιμένουμε από το Υπουργείο Υγείας να εγκρίνει και αυτήν την τρίτη φορά. Καλό θα είναι οι μητέρες που έχουν διαβητικά παιδιά να μας ενημερώνουν και να κάνουν αιτήσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε να μπορούμε να παίρνουμε σχολικούς νοσηλευτές. Εάν δεν κάνουν αιτήσεις οι μητέρες, δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να μπει σχολικός νοσηλευτής. Εμείς είμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους νοσηλευτές, αν και μας έχουν πει ότι είναι δύσκολα λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Είμαστε, λέμε, σε καλό δρόμο, περιμένουμε και την τρίτη πράξη, ούτως ώστε να μπουν και άλλοι σχολικοί νοσηλευτές. Παράλληλα, συνεχίζετε και την ενημερωτική σας δράση, χθες ήσασταν στον Ευρωκόπο. Ναι, οι δράσεις δεν σταματάνε, οι ενημερωτικές. Μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι, αυτοί που δεν έχουν διαβήτη, τι είναι ζαχαρώδης διαβήτης, και αυτοί που έχουν τις επιπλοκές. Εχθές ήμασταν στον Ευρωκόπη, την προηγούμενη μέρα ήμασταν στον Ξηροπόταμο, ήμασταν στη Χωριστή και η δράση του Συλλόγου θα συνεχίσει μέχρι οι ενημερωτικές δράσεις μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Μετά θα μας φορισκούν μέσα στην Ονειρόπολη. Θα υπάρχει εκεί σπίτι
για το Σύλλογο που θα κάνει την ίδια δράση πάλι, ενημέρωση και μετρή ζαχάρου αίματος. Πάνω από 5.500 διανυκτερεύσεις, προετοιμασία ομάδων, αθλητικές συναντήσεις και δεκάδες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Προσοτσάνης, αναδεικνύοντας ως εξαιρετικά σημαντικό γεγονός τον αθλητικό τουρισμό στο Δήμο. Σημαντικός αποδεικνύεται ο αθλητικός τουρισμός για το Δήμο της Προσοτσάνης, όπως χθες στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε γνωστό. Στο θέμα αναφέρεται ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Ηλιάδης, ο οποίος επισήμανε ότι ο Δήμος για όλες αυτές τις διανυκτερεύσεις που ξεπερνούν τις 5.500 σε όλο τον νομό, ενώ ανάμεσα στα άλλα έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολύ μικροί αλλά και μεγαλύτεροι αθλητές, ο Δήμος δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ. Αύριο φτάνουν τα κλιμάκια από όλη την Ελλάδα, συνολικά 180 παιδιά. Είναι τα κλιμάκια προεθνικές, αν θέλετε, της Ομοσπονδίας της Χειροσφαίρησης. Θα φιλοξενηθούν για τρεις ημέρες. Είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας. Θα δώσουν και μεταξύ τους κάποια φιλικά και κάποια παιχνίδια με τον ναό Προσοτσάνης. Και την Κυριακή το πρωί θα αναχωρήσουν. Όπου την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε το παιχνίδι της Α2 ΑΟΠ με το Αμίντεο στα πλαίσια της Α2 κατηγορίας. Θα πρέπει να σας πω ότι εχθές είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα περάσαμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Αναφερθήκαμε γενικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού. Ένα σημαντικό κομμάτι για τον Δήμο Προσοτσάνης. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Θα πρέπει να σας πω ότι ξεπεράσαμε τις 5.500 διανυκτερεύσεις, όπου είχαμε 34.000 απήγηση και 114.000 οθόνες χτυπήματα ιντερνετικά. Αυτό σημαίνει ότι 114.000 οθόνες βλέπαν αυτά που ήθελε να δει ο Δήμος, θέλουν να δουν ο Δήμος Προσοτσάνης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσω για να γίνουμε κατανοητοί ότι για αυτές τις διανυκτερεύσεις ο Δήμος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Αυτά είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Σημαίνει ότι οι γονείς των παιδιών πληρώνουν για τα παιδιά τους, όχι στον Δήμο Προσοτσάνης. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει λεφτά. Γι' αυτό άλλωστε στα επόμενα θέματα του Συμβουλίου καταθέσαμε προτάσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις πρώτων του ξενών ανέων. Θα ήταν γνωστό στους διοικούντες, αυτοί που ξέρουν δηλαδή από διοίκηση, ότι για να υποβάλουμε ένα πρόγραμμα και να ενταχθεί θα πρέπει πρώτον να έχουμε τα ιδιοκτησιακά λιμένα, θα πρέπει να έχει άδεια οικοδομής κτλ. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι για να ενταχθεί εξ ολοκλήρου με 100% χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανταποδοτικής φύσεως και να μην υπάρχουν έσοδα. Έτσι λοιπόν, προκειμένου εμείς να το εντάξουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση και μάλιστα ενδεικτικής τιμής 1.600, όπως και το Δημοτικό Σχολείο Φωτολίβους 364.000 και το Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης του Γεώργιος Μακρύς με 1.360. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι. Για όλα αυτά λοιπόν ο Δήμος Προσοτσάνης δεν δαπανά, το τονίζω αυτό, ούτε ένα ευρώ. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ανταποδοτικές. Δεν μπορούμε να λάβουμε σε αυτή τη φάση εμείς λεφτά, προκειμένου να διορθώσουμε και να εντάξουμε το ξενώνα. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, ο αντιδήμαρχος κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα και αφορούν στον τομέα υποδομών, τονίζοντας πως ο Δήμος δουλεύει ακατάπαυστα και πως αυτό φαίνεται. Γιατί δεχτήκαμε μία φραστική επίθεση, βέβαια χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λυπάμαι πολύ, γιατί Δημοτικοί Σύμβουλοι επί 20 και πλέον ετών δεν γνωρίζουν ότι ο δρόμος Δράμας Αργυρούπολης δεν είναι δημοτικός, είναι περιφερειακός δρόμος. Πραγματικά λυπάμαι γι' αυτό. Και λυπάμαι για την εγγένη συμπεριφορά εχθές που αντιμετωπίσαμε από τον, δεν θα πω από ποιους, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος πάει μπροστά, ετοιμάζουμε για τα επόμενα 50 χρόνια τον Δήμο. Επίσης καταθέσαμε τρεις συντρέψεις των κοκκινογίων της Μικροπόλεως και της Καλυβρίσης στο Φιλόδημο, ένα ύψος περίπου 3.900, κλείνοντας έτσι τις συντρέψεις του πρώην Δήμου Προσοτσάνης. Της Πετρούσας ήδη ξεκίνησε, τις Χαριτωμένες δουλεύεται, τελείωσε των πύργων, της Προσοτσάνης των 6,5 εκατομμύρια υποβάλαμε την πρόταση και εχθές με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλουμε τις συντρέψεις Κοκκινογίων, Μικροπόλεως και Καλυβρίσης. Τελειώνουμε έτσι με τον Δήμο Προσοτσάνης. Έχουμε βελτιώσει
τον Δήμο την προηγούμενη προγραμματική σε ό,τι αφορά τους σταυρούς Αργυρούπολη Φωτολίβος, τις παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν, και τελειώνουμε γενικότερα με τις υποδομές σε όλον τον Δήμο. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη αυτή να ανακοινώσουμε αυτό και να πούμε ότι πραγματικά στους συμπολίτες μας ότι ο Δήμος δουλεύει, η παράταξη αυτή δουλεύει ακατάπαυστα και το έργο αυτό φαίνεται. Ενημερωτικού χαρακτήρα εκδήλωση πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δράμας «Οι Ρίζες μας» με ομιλητή τον ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή και οικογενειακό σύμβουλο Ιάκωβο Μαρτίδη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δράμας «Οι Ρίζες μας» διοργανώνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας εκδήλωση ομιλία με θέμα «Αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο όλο». Ο μιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κύριος Ιάκωβος Μαρτίδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, οικογενειακός σύμβουλος. Μετά το πέρας της ομιλίας, οι ακροατές θα έχουν την δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και απορίες στον κύριο Μαρτίδη. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθουν να παρακολουθήσουν την ομιλία με το τόσο ενδιαφέρον θέμα «Αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τον κόσμο όλο» την Κυριακή 18 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να πάμε να δούμε τώρα την ενότητα «Βελτιώνουμε τα ελληνικά μας» με τη φιλόλογο Ελπινή Κιτζάρα. Ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο καιρού. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.